Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του κόντρα στην νοηματική. Ηλεκτροσόκ προκαλούν στους οικιακού καταναλωτές οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα τέλη του Σεπτέμβρη εκτίμησε ότι η αύξηση στο κόστος των καταναλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για ένα μέσο νοικοκυριό δεν θα ξεπερνούσε τα 2 με 3 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας πάνε κάθε ρεκόρ με τους πολίτες να ασφικτιούν. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και στα πρατηρία καυσίμων, αφού ενδεικτικά η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ. Η ακριβία δημιουργεί πλέον συνθήκε οικονομική ασφυξία στο μέσο νοικοκυριό, δήλωσε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την αγορά τη Νίκαια, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με καταναλωτέ και καταστηματάρχες Οι πολίτε εξέφρασαν στον Αλέξη Τσίπρα τι ανησυχίε του σχετικά με το ράλι των ανατιμήσεων αλλά και την οικονομική ασφυξία που βιώνουν. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση κάλεσε τον πρωθυπουργό να βγει στου δρόμου και να αφουγκραστεί τα προβλήματα του κόσμου, ενώ έκανε εκ νέου κάλεσμα για εκλογέ. Εκτό ελέγχου, εξακολουθεί να βρίσκεται η πανδημία όπω παραδέκτηκε η αναπληρώτρια υπουργό Υγεία Μίνα Γκάγκα. Σήμερα είχαμε 88 νεκρού. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 18.640 νέα κρούσματα, ενώ 564 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στο μεταξύ τέλος μπαίνει στα Rabbit και τα PCR τεστ για την είσοδο των ταξιδιωτών στη χώρα, καθώς πλέον αρκεί μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η νέα ταξιδιωτική οδηγία τίθεται σε ισχύ από τις 7 Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, χώρες του εξωτερικού όπως η Βρετανία και το Ισραήλ βαδίζουν προ την κατάργηση ακόμη και του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο των πολιτών σε κλειστού χώρου. Στο μεταξύ, νέο φάρμακο, συνδυασμό μονοκλονικών αντισωμάτων, γεννά ελπίδε για το τέλο τη πανδημία. Προορίζεται για ενήλικε και εφήβους με μέτρια ω σοβαρή ανοσοκαταστολή. Σε δίκη παραπέμφθηκαν οι δύο συλληφθέντε για τα ευρήματα σε συνδέσμους οπαδών τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα βρέθηκε δεύτερο μαχαίρι στον τόπο τη δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στι έρευνε για την εξιχνίαση τη δολοφονίας συμμετέχει και η ΕΕΠ, ενώ έφοδο πραγματοποίησαν αστυνομικέ δυνάμει σε συνδέσμους οπαδών στην Αττική. Εφνιδιαστική έλεγχοι έγιναν σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Ομόνια, του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι, αλλά και σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού στα Λιώσια και τη ΣΑΕΚ στου Αγίου Αναργύρου. Την ίδια ώρα, στελέχη των ομάδων τη Θεσσαλονίκη κλήθηκαν από τον Ισαγγελέα, ώστε να μπει τέλο στα αιματηρά επεισόδια τυφλή βία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο των αγροτών, καθώς τρακτέρε έφτασαν με κομβόι από την Καρδίτσα και από τα Φάρσαλα στον κόμβο της Νίκαιας. Να αποσυρθούν τώρα τα μάτα, πετούν οι αγρότες της Θεσσαλίας, καθώς κλούβες της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τους δρόμους. Η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη με τους αγρότες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργό Αγροτικής ανάπτυξη Σπήλιος Λιβανός, αποτελούν κοροϊδία. Οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση και ζητούν λύσεις εδώ και τώρα. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στη Νοηματική. Ακολουθεί η εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη Κουρί. Όλε οι εξελίξει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στι 10 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό βράδυ.